πάμε σιγά σιγά λιγάκι να ηρεμούμε, να πάρουμε τις θέσεις μας για να ξεκινήσει η βραδιά μας. Παρακαλώ πολύ. Λίγο τις θέσεις μας, λίγο ησυχία παρακαλώ. Λίγο καθίστε παρακαλώ, δεν έχω πλάνο. Λίγο ησυχία. Φίλε μου, σε παρακαλώ καλύτερα το φίλε. Καλησπέρα σας, παρακαλώ όλοι να καθίσετε στις θέσεις σας και ησυχία για να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας, εκ μέρους της Δήμητοκόν να σας καλωσορίσουμε. Μία ανακοίνωση πριν ξεκινήσει η βραδιά και σας αναλάβει ο πρόεδρος του συντονισμού. Πάνω στα τραπέζια και αν δεν το βρίσκετε μπορείτε να έρθετε να βρείτε εμάς. Έχει βγει μία ανακοίνωση από το κόμμα για όσους θέλουν να έρθουν εκλογικοί αντιπρόσωποι, να δηλώσουν για εκλογικοί αντιπρόσωποι στις επικείμενες εκλογές, όποτε και αυτές κι αν είναι. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται και χρειάζεται βοήθεια για να δηλώσει ή θέλει να δηλώσει την πρόθεσή του σε εμάς, ας έρθει να μας βρει έξω ένα από τα μέλη της τοπικής και να το δηλώσει. Επίσης, επειδή μας ρωτάνε σήμερα για τις κάρτες και την ανανέωση της κάρτας στο κόμμα, επίσης, ελάτε να βρείτε τα μέλη της τοπικής για να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία. Και όποιος χρειάζεται βοήθεια, να τον βοηθήσουμε. Καλή βραδιά και καλή διασκέδαση. Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι, με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στην απόψινή μας συνάντηση, στην κοπή της πρωταχρονιάτικης Βασιλόπιτας, της ΔΥΜΤΟΚΟ, και σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας στον υπέροχο αυτό χώρο του Blue Lagoon City. Αισθάνομαι όμως ιδιαίτερη χαρά και τιμή, διότι την απόψινή μας εκδήλωση τιμάμε την παρουσία του ο βουλευτής Αττικής και το μεάρχης εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάκης Βορύδης. Καλωσορίσατε, Υπουργέ. Να καλωσορίσω επίσης τον βουλευτή των Δεκανήσων, Μάνο Κόντσολα. Τους πρώην βουλευτές, Βασίλη Ψηλάντη, Γιάννη Παπά και Μίκα Ιατρίδη. Τον πολιτευτή Στέφανο Δράκο. Τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τον Δεκανήσου, τον Παύλο Πακύριο. Τιμά τη συνάντησή μας και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο συμπατριώτης μας ο κύριος Γιαννικουρής Αντώνης. Το Μητρό Στελεχώνη κυρία Μανουήλ, ο καθηγητής ο Γιάννης Χρυσουλάκης, με σωρία θέσεων στη Νέα Δημοκρατία. Να καλωσορίσουμε τον εκπρόσωπο του Σεβασμιότατου, Πάτερ Νικήτα, καλωσορίσατε. Φίλες και φίλοι, όπως όλοι θα θυμάστε, ο Μάκης Βορύδης μαζί με τον τομεάρχη, τον κύριο Καραμαλίδο, τον τομεάρχη μεταφορών, είχαν επισκεφτεί την ΚΟ κατ' εντολή του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την επαύριο του φωνικού σεισμού. Την επαύριο του φωνικού σεισμού της 21ης Ιουλίου του 2017. Δυστυχώς, Υπουργέ, όπως και ο ίδιος αντιληφθήκατε, από εκείνη την επίσκεψή σας μέχρι σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει φροντίσει να μην έχει κλείσει καμία απολύτως πληγή του φωνικού σεισμού. Λιμάνι δεν υπάρχει. Μας λένε οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι διαδικασίες κινούνται και προχωρούν και είμαστε ακόμη στο στάδιο των ενστάσεων. Όπως λέει και ο λαός μας, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Και αρκετά πια με το κοσκίνισμα. Το γνωρίζουμε ότι οι κυβερνώντες είναι ανίκανοι, δεν χρειάζεται να μας το αποδεικνύουν καθημερινά. Ακούσαμε από τους κύριους του ΣΥΡΙΖΑ να μας λένε ότι όσοι είναι η κυβέρνηση, το ΦΠΑ στα νησιά μας δεν θα ανέβει. Είναι οι ίδιοι που παρέδωσαν τους συντελεστής ΦΠΑ αμαχητή μέσα σε μία μόλις βραδιά. Είναι οι ίδιοι που πρόθυμα με την αριστερή έπαρσή τους κατήργησαν όλους τους μειωμένους συντελεστές του ΦΠΑ. Φίλες και φίλοι, δυστυχώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο έτος ανέλαβε πρωτοβουλίες και στα εθνικά μας θέματα. Ο κύριος Τσίπρας, με τη σαφέστατη υποστήριξη των ΑΝΕΛ, προέβη στη ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η χώρα μας αναγνωρίζει πλέον μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα στο γειτονικό μας κρατήδιο.
Όλοι οι αγώνες που η Ελλάδα έδωσε με αυταπάρνηση επί τρεις δεκαετίες και κυρίως η παράταξή μας πήγαν στα χέρια του κυρίου Τσίπρα, πήγαν στράφη. Δεν μείναμε όμως μόνο εκεί. Ο τοπικός βουλευτής, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, από το βήμα της Ελληνικής Βουλής είπε ότι θέλει μια παρόμοια συμφωνία για τα σύνορά μας στο Αιγαίο, γιατί νιώθει ανασφαλής. Αν νιώθει ανασφαλής, ας μετικήσει. Το Αιγαίο έχει σύνορα, η Ελλάδα οφείλει να ασκεί τα κυριαρχά της δικαιώματα και τούτο είναι αδιαπραγμάτευτο. Τελεία και παύλα. Η μόνη διαφορά με τη γείτονα χώρα είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο. Όμως προσέξτε αυτό. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αποδοκίμασαν τις άστοχες δηλώσεις του βουλευτή τους. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν σέβεται τους θεσμούς. Παίζει ακόμα και με τη συνταγματική αναθεώρηση. Σαν ποδοσφαιρική ομάδα δανείζεται και δανείζει βουλευτές. Ο σκοπός είναι μόνο ένας, η παραμονή στην εξουσία με κάθε τρόπο και η εξυπηρέτηση των ημετέρων. Αδιαφορούν για τα προβλήματα που ταλανίζουν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Οδηγούν τη χώρα στο τέλμα. Δημιουργούν προπαγανδιστικούς μηχανισμούς για την επενδύωση στη λασπολογία το πολιτικό τους μέλλον. Φίλες και φίλοι, το 2019 είναι ένα έτος εκλογών, νικηφόρων εκλογών. Απέναντι στις κυβερνητικές πρακτικές, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για την επόμενη ημέρα. Οφείλουμε όλοι μαζί ενωμένοι να δώσουμε τον αγώνα για την παράταξη και τη χώρα. Οφείλουμε να υπερκεράσουμε τις όποιες διαφορές μας και να είμαστε όλοι μαζί μπροστάριδες για μια μεγαλειώδη εκλογική νίκη που θα σηματοδοτήσει τη στροφή της χώρας μας από την οπισθοδρόμηση στην ευημερία. Γνωρίζω τις αγωνίες όλων σας για τη χώρα. Γνωρίζω τους αγώνες όλων σας για τη Νέα Δημοκρατία. Σας καλώ λοιπόν να πορευτούμε όλοι μαζί το δρόμο της εκλογικής νίκης με όραμα για την Ελλάδα και όρεξη για τις τομές που είναι αναγκαίες. Αφήνουμε πίσω τις διχαστικές λογικές της αριστερής προπαγάνδας και πορευόμαστε μπροστά με ευθύνη με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλή χρονιά σε όλους. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Νόδου Δωδεκανήσου, τον φίλο τον Παύλο Πακύρη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Πανοσιολογιώτατε, εκλεκτέ προσκεκλημένοι κύριε βουλευτά, κύριε υπουργέ, κύριοι πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Ψηλάντη, κυρία Ιατρίδη, κύριε Παπά, βουλευτέ κύριε Δράκο, αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω και εγώ θερμά με τη σειρά μου για την παρουσία σας στη σημερινή αυτή εκδήλωση. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάθε προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική επιτυχία. Νιώθω την υπέρτατη ανάγκη να σας ευχαριστήσω γιατί δηλώνετε την αγωνιστική σας παρουσία πάντοτε, με συνέπεια, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Είστε πάντα εδώ για το καλό της πατρίδας μας. Είστε η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ο κόσμος της και αυτό δεν το ξεχνά κανείς. Φίλες και φίλοι, το 2019 είναι η χρονιά της πολιτικής αλλαγής. Είναι η χρονιά που η Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό τον Πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα αναλάβει την ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα σε ασφαλές καταφύγιο. Οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα. Και με σχέδιο και δουλειά θα τα καταφέρουμε. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε και στο παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία ήταν και παραμένει η παράταξη που πάντα στις μεγάλες ανηφόρες και στα κρίσιμα σταυροδρόμια έβαζε πλάτη για την πατρίδα. Χάθηκαν πολλές ευκαιρίες με ευθύνη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Ειδικά στον τόπο μας, το Αιγαίο, με τα έντονα προβλήματα της νησιωτικότητας
και τη μεγάλη διασπορά των νησιών, οι επιπτώσεις της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ ήταν καταστροφικές. Το ξέρετε και το ξέρουμε καλά. Το βιώνουμε κάθε μέρα και το βιώνουν ιδιαίτερα οι πιο αδύναμοι. Σε αυτή την καταστροφική πολιτική που υιοθετήθηκε, εμείς στη Νέα Δημοκρατία απαντάμε με ρεαλισμό. Με συλλογική προσπάθεια στην οποία δεν περισσεύει κανείς από εμάς. Τα νησιά μας είναι η ταυτότητά μας. Είναι η πατρίδα μας. Έχουμε χρέος να τα κάνουμε πιο ισχυρά και να τα προασπίσουμε. Έχουμε χρέος να προτάξουμε την κοινωνική ευημερία όλων μας απέναντι στις αυταπάτες και τις καταστροφικές πολιτικές που εφάρμοσαν. Έχουμε χρέος να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας. Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε ξανά πιστοί στις αρχές και στις αξίες μας. Έχουμε χρέος να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας απέναντι στο λαϊκισμό που εφάρμοσαν. Επέναντι στο λαϊκισμό που συνεχίζουν να εφαρμόζουν. Γιατί μην ξεχνάτε πως μιλάνε για ανάπτυξη την ώρα που η κοινωνία καταραίει. Μιλούν για αντιμετώπιση της ανεργίας την ώρα που είναι μεγαλύτερη η εχθρή της επιχειρηματικότητας. Μιλούν για κοινωνικό κράτος την ίδια ώρα που έχουν κυριολεκτικά διαλύσει την κοινωνία. Μιλούν για Ελλάδα την ώρα που υπογράφουν τη συνθήκη των Πρεσπών και ονειρεύονται και κάτι παρόμοιο για το Αιγαίο. Ας το ξεχάσουν και ευτυχώς θα πάνε γρήγορα στα σπίτια τους. Είναι λαϊκιστές και τους ξέρουμε πολέον καλά. Και όχι μόνο τους ξέρουμε καλά, τους πληρώνουμε και πάρα πολύ ακριβά. Τώρα όμως ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Ήρθε η ώρα που ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη δική σας δύναμη θα οδηγήσει τη χώρα μπροστά για να ξανασταθεί στα πόδια της η πατρίδα μας, για να ξαναμπεί σε πορεία προόδου, για να έχουν νόημα οι κόποι μας, οι θυσίες μας, αλλά και μέλλον τα παιδιά μας. Φίλες και φίλοι, είχαμε και έχουμε σύμμαχο το ρεαλισμό. Δεν λέμε μεγάλα λόγια. Πιστεύουμε στις δυνατότητες των ανθρώπων και σχεδιάζουμε το μέλλον. Με λιγότερους φόρους, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα. Με ένα κράτος που παράγει πλούτο, ώστε να μπορεί να βοηθήσει τους πιο αδύναμους. Με ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους μας. Με υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Μπορούμε, εμείς στη Νέα Δημοκρατία, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εύχομαι πάλι ολόκληρα. Σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία και δύναμη. Το 2019 είναι έτος που θα φέρει τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η πατρίδα μας, που χρειάζεται το Αιγαίο μας και που όλοι περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και η νίκη είναι σίγουρη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον βουλευτή του Δεκανήσου, τον Μάνο τον Κόνσουλα, για ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, σε σένα και τα μέλη της τοπικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, επιτρέψτε μου και δημόσια να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου. Σε αυτή τη ξεχωριστή γωνιά της ΧΟ, και λέω ξεχωριστή γιατί όπως μου είπε η Βάση Ξυπολιτά πριν λίγη ώρα, ήταν η κοιτίδα σύναξης των αξιών της Νέας Δημοκρατίας, ξαναβλέπω τη Νέα Δημοκρατία πανίσχυρη δύναμη στην ΚΟ, πανίσχυρη δύναμη της κοινωνίας, μιας κοινωνίας που κύριε Υπουργέ έχει και αξίες, έχει ιστορία και πολιτισμό. Βλέπω ανθρώπους που έχουν γράψει τη δική τους προσωπική ιστορία και την οικογενειακή ιστορία στην ΚΟ. Βλέπω ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει, βλέπω ανθρώπους που έχουν εμοχθήσει, βλέπω όμως ανθρώπους πάνω απ' όλα στα βλέμματά τους καθαρούς, δυνατούς και έτοιμοι να δώσουμε μάχες από σήμερα μέχρι τον Οκτώβριο, όπου θα γίνουν εκλογές. Θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω στην κοπή της Βασιλόπιτας της Νέας Δημοκρατίας και να σας πω ότι αυτό είναι ένα προσκλητήριο νίκης. Όσοι γνωρίζουν ότι η ΚΟΣ είναι μια παρακαταθήκη από το ιστορικό παρελθόν για το μέλλον, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία και βάρος και γεωπολιτική, αλλά κυρίως έχει βαρύνουσα σημασία για μας τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να θυμίσω ότι όλοι είμαστε εδώ για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως για την ΚΟ. Και θέλω να σας πω
ότι δεν περισσεύει κανείς. Το τονίζω από αυτό το βήμα. Είμαστε όλοι ιατρικό. Είμαστε ενωμένοι, γιατί ίχως χρειάζεται να ανταποδώσει η πολιτεία αυτά τα οποία προσφέρει. Ο τρίτος τουριστικός προορισμός στη χώρα, ο τρίτος προορισμός που στα δύσκολα χρόνια της κρίσης στάθηκε όρθιος, επειδή γνωρίζω τους περισσότερους από εσάς ότι εμπλέκονται έμεσα και άμεσα με αυτή τη δραστηριότητα, την παραγωγική δραστηριότητα, θέλω να σας πω ότι η ΚΟΣ στάθηκε όρθια χάρη σε εσάς και βοηθήσατε και τη χώρα στα δύσκολα χρόνια. Εκφράζουμε ευγνωμοσύνη και αναγνωρίζουμε αυτό το βήμα, την προσπάθειά σας. Σε αυτή την προσπάθεια η Νέα Δημοκρατία, ενωμένη, χωρίς αποκλεισμούς και διαγωνισμούς, την επόμενη εκλογική μάχη θα την κερδίσει. Και δεν έχει σημασία αν θα ψηφίσετε Αντώνη Γιαννικουρή, Στέφανο Δράκο, Κατερίνα Εμμανουήλ, όποιον από εμάς και ψηφίσετε, είναι μια σταθερή αξία, μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση χρειαζόμαστε ενίσχυση. Και νομίζω με τη δική σας συνδρομή η Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπηθεί με τουλάχιστον τρεις έδρες. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα δώσετε αυτή την ευκαιρία. Και το λέω αυτό γιατί η επόμενη μάχη, που θα είναι πολλαπλή, ευρωεκλογές, περιφερειακές και εθνικές, χρειάζεται παγκρίνηση. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Ο πρόεδρος κ. Μπακίρης με τον κύριο Χόνδρο περιέγραψαν το σημερινό συγκείμενο της συνάντησής μας. Θα πω όμως, και επιτρέψτε μου από αυτό το βήμα, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ένα εξαιρετικό κοινοβουλευτικό άντρα, τον Μάγκη το Βορύδη. Θέλω να σας θυμίσω όταν μίλησα το πρωί, 3 το πρωί εκείνης της ημέρας του σεισμού, τον πρώτο άνθρωπο που μίλησα μετά τον πρόεδρο ήταν τον Μάγκη το Βορύδη. Ο Μάγκης ο Βορύδης, αν θυμάστε, είχε έρθει εδώ με τον Κώστα τον Καραμαλή και μαζί στη Βουλή, σαν να ήταν πιο γνήσιος δωδεκανήσιος από κάποιους άλλους, κατέθεσε και ερωτήσεις και επερωτήσεις και στο κοινοβουλευτικό έλεγχο και στις ομιλίες του και εντός και εκτός Βουλής, και χάρη σε αυτό προκλήθηκε στη Νέα Δημοκρατία μια διευρυμένη σύσκεψη για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, που ένα χρόνο, 1,5 χρόνο μετά δεν έχει υιοθετήσει τίποτα αυτά που έχει δεσμευτεί. Θέλω λοιπόν να τον καλωσορίσω στην ΚΟ. Στη ξεχωριστή του αυτή ΚΟ, όπως λέει και ο ίδιος και της οικογένειάς του, και να τον παρακαλέσω για άλλη μια φορά από αυτό το βήμα, μαζί με τους συναδέλφους που θα είμαστε στη Βουλή την επόμενη μέρα, να είναι και αυτός ο άλλος βουλευτής της Δωδεκανήσου και της ΚΟ και να συνεχίσει άοκνα αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει. Καλώς ήρθες στην ΚΟ, Μάγκη. Παρακαλώ τον πρώην βουλευτή του Δωδεκανήσου, Βασίλη Ψηλάτη, για ένα χαιρετισμό. Μεσολογιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε πρώην συνάδελφοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες. Σήμερα η ΚΟΣ έστειλε το μήνυμα της νίκης, της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικεφαλής και αυριανό πρωθυπουργό της χώρας. Σήμερα ο κοακός λαός απαντά σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλησαν τα Δωδεκάνησα να είναι φυλακή ανθρωπίνων ψυχών. Απαντά σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλησαν να στείλουν ψίχουλα και παίρνοντας ό,τι είχαμε κατακτήσει εμείς και οι πατεράδες μας, εσείς όλοι μαζί, όλα αυτά τα χρόνια για την ανάπτυξη και την πρόοδο. Είστε εσείς εκείνοι οι οποίοι στις προσεχείς εκλογές θα φέρετε τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτο κόμμα στην ΚΟ, πρώτο κόμμα στα Δωδεκάνησα. Και γι' αυτό δεσμευόμαστε όλοι εδώ. Ο Μάνος, η Μίκα, ο Γιάννης, ο Στέφανος και όσα άλλα παιδιά, όσοι άλλοι άνθρωποι άξιοι θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό μας. Βλέπω εδώ και ένα κόπο, τον Αντώνη, τον Γιαννικουρή, τον φίλο που πολλά ακούγονται για εκείνον. Εγώ δεν θέλω να προτρέξω και να πω πράγματα. Αλλά και την Κατερίνα από τη Λέρο. Αυτά θα τα πει την ώρα του ο πρόεδρος, έτσι Μάνο. Εσύ είσαι πιο αισιόδοξος και πιο γρήγορος. Ίσως να ξέρεις περισσότερα από μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει
όλοι μαζί ενωμένοι θα δώσουμε αυτό τον αγώνα. Και να ξέρετε κάτι, ότι αυτή η περίοδος η οποία, στην οποία θα κληθεί η Νέα Δημοκρατία να ξαναβάλει τη χώρα στην κανονικότητα, πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι αδιανόητο 20 τόσα χρόνια η τρίτη πράγματι τουριστική δύναμη στη χώρα, η ανάπτυξη αυτή, να μην συμπορεύεται με βασικά έργα υποδομής. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε όλοι και να δώσουμε και έναν όρκο αν θέλετε, είναι ξεκινώντας όπως ανακοίνωσε ήδη ο κύριος Περιφερειάρχης μας, ότι γίνεται το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή έργο ηλεκτροδότησης στο νησί της ΚΟ. Αυτό το μεγάλο έργο να συμπορευτεί με την αξίωση, τη δίκαιη αξίωση των ΚΟΟΝ να αποκτήσουν επιτέλους το καινούριο νοσοκομείο στην ΚΟ. Ταυτόχρονα, αν θέλετε αφήστε με να ολοκληρώσω και μετά κάντε ό,τι σχόλιο θέλετε. Ταυτόχρονα λέω, θεωρώ ότι η ΚΟΣ, όπως είπα και πέρσι, και όταν λέω κάποια πράγματα τα εννοώ και τα στηρίζω μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Και βεβαίως σε αυτά που λέμε, πρώτο σύμμαχό μας, όπως είχαμε μέχρι τώρα, είχα και εγώ όσο ήμουν βουλευτής, τον αγαπητό φίλο από τα παλιά. Εγώ είμαι φίλος πολύ παλιά με τον Μάκη τον Βορύδη. Ήμασταν μαζί στο στρατό και στη Ρόδο. Η συμμαχία λοιπόν αυτή θα φέρει σε αυτόν τον τόπο που το δικαιούται, το είπα και πέρσι, και ένα μεταπτυχιακό τμήμα με θέμα την βιοηθική στην ιατρική. Το δικαιούται τουλάχιστον αυτό η ΚΟΣ μαζί με ό,τι άλλο έχω επισημάνει. Αυτά δεν θέλω να τα λάβετε ως εξαγγελίες ή ως υποσχέσεις. Αυτά είναι όρκος μεταξύ μας στη συμπόρεση αυτή με ορόσημο τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές. Καλό αγώνα, υγεία, ευτυχία στας κουβικά σας και όλοι μαζί ενωμένοι, μαζί εδώ να ξαναγιορτάσουμε αυτό το γεγονός. Παρακαλώ τον πρώην βουλευτή του Δεκανήσου, τον Γιάννη Παπά, για ένα χαιρετισμό. Δημοκράτες και δημοκράτσες. Αγαπητέ φίλε Υπουργέ Μάκη, μου επιτρέπεις να παρακάμψω το πρωτόκολλο, γιατί θέλω να μιλήσω μέσα από την καρδιά μου, στο πρωτόκολλο της καρδιάς της Μεγάλης Παράταξης που είστε όλοι εσείς, οι φίλοι, τα μέλη, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είστε όλοι εσείς που μας θυμάτε σήμερα εδώ με την παρουσία σας. Είστε όλοι εσείς που πάντα είστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και πάντα παλεύετε από όλα τα μετερίζια για να φέρετε την Νέα Δημοκρατία ψηλά και σύντομα ξανά με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φίλες και φίλοι, πιστέψτε με ότι είμαι βαθύτερα συγκινημένος, γιατί κοιτάω εδώ μέσα πολλούς αγωνιστές μπαίνοντας ειδικά, αγκάλιασα πάρα πολλούς. Συγκινήθηκα με αυτά που μου είπανε και χαίρομαι που όλοι μαζί είμαστε εδώ για να δείξουμε το παρόν μας, το ότι θα δώσουμε όλοι μαζί μια μεγάλη και δύσκολη μάχη, την οποία βέβαια είναι σίγουρο ότι θα την κερδίσουμε, γιατί το έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Έχουμε μεγάλη υποχρέωση να ξαναφέρουμε την πατρίδα μας σε ασφαλή λιμάνια και σε ένα ασφαλές καταφύγιο, γιατί το αξίζει. Έχουμε όλη υποχρέωση να αγωνιστούμε σκληρά για να ξαναφέρουμε με υπευθυνότητα και κύρος το κύρος στην πατρίδα μας που τσαρμόζει. Αγαπητέ φίλε Μάκη, εδώ στην Δωδεκάντσου και στην ΚΟΑ αγωνιούμε καθημερινά. Και αγωνιούμε όχι μόνο για την οικονομία, για την κοινωνία, για την παιδεία, για την υγεία, γιατί όλα έχουν πάει πίσω
γιατί όλα είναι υπό πλήρη διάλυση, αλλά αγωνούμε πάρα πολύ και για το Αιγαίο μας. Αγωνούμε αθήρεμά και για το Αιγαίο, γιατί δυστυχώς φοβόμαστε και πάρα πολύ και καθημερινά προσευχόμαστε όλοι μας να μην ζήσουμε αυτό που ζήσανε οι Έλληνες της Μακεδονίας με τη συμφωνία των Πρεσπών που πέρασε αυτή η κυβέρνηση. Γιατί ενισχύουμε ιδιαίτερα όταν συντοπίτης μας βουλευτής και στέλεχος της κυβέρνησης αυτής δήλωσε αυτά τα πράγματα, ότι θα ήθελε να δει και εδώ μια τέτοια συμφωνία. Ανισχύουμε όλοι μας λοιπόν και φοβόμαστε, γιατί το Αιγαίο θέλουμε να παραμείνει όπως έχει. Και ανισχύουμε όταν άνθρωποι που μένουν δίπλα μας λένε τέτοια πράγματα. Όταν άνθρωποι πίνουν τον καφέ τους στην ΚΟ και βλέπουν τα πλοία να ανεβοκατεβαίνουν και αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντικό είναι να κυματίζει η ελληνική σημαία σε όλα τα νησιά του Αιγαίου μας. Φίλες και φίλοι, τραβήξαμε πάρα πολλά. Όλοι μας. Περάσαμε δύσκολα χρόνια. Πάντα όμως η παράταξή μας ήταν αυτή η οποία βρισκόταν στις στιγμές στις οποίες έβαζε την πατρίδα μας από την κρίση. Το κάναμε το 1974 με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το κάναμε το 1989 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το κάναμε το 2004 με τον Κώστα, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, συγγνώμη. Το κάναμε το 2004 με τον Κώστα Καραμαλή και το κάναμε επιτυχημένα με τον Αντώνη Σαμαρά το 2012, που με καπετάνιο στο τιμόνι βγάλαμε την πατρίδα μας από την κρίση. Περάσαμε δύσκολα, μας κλεβάζανε καθημερινά. Πολιτικοί, καιροσκόποι, Καμένος, Ανέλ, άνθρωποι προτίμησαν την προσωπική τους ευκαιρία, την προσωπικό τους, το προσωπικό τους και κομματικό όφελος πρόσκαιρο μεν, οδηγήσανε την Ελλάδα σε αυτήν την τεράστια κρίση. Να τον αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά. 12-15 κυβέρνηση Σαμαρά, περάσαμε δύσκολα. Παλέψαμε, αγωνιστήκαμε όλοι. Τα καταφέραμε. Φτάσαμε την Ελλάδα έτοιμη να βγει από την κρίση. Ήταν σκληρός ο αγώνας και σκληρή προσπάθεια που κάναμε όλοι μας. Ακόμα και εσείς καθημερινά αντιμετωπίζατε πάρα πολλά. Στην καθημερινότητά σας την απλή. Σας ειρωνευόντουσαν, σας κλεβάζανε. Λέγανε ότι εκείνοι είναι σωτήρες. Να τα αποτελέσματα. Κοροϊδεύσαν τον ελληνικό λαό. Δημιουργήθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και βλέπουμε ότι ό,τι είπανε τίποτα δεν ισχύει. Μας κοροϊδέψανε. Δώσαν τα πάντα τόσο εύκολα και τόσο απλά. Απλά για να κρατήσουν την καρέκλα. Και για να κρατήσουν την καρέκλα, τώρα καθημερινά βλέπετε όλοι σας τι κάνουνε. Έχουν κάνει μια κυβέρνηση κουρελού. Ανταλλάσσουν τους βουλευτές, λες και είναι τράπουλες, χαρτιά απλά. Για να κρατήσουν λίγο ακόμα εξουσία. Για να παραμείνουν λίγο ακόμα στις καρέκλες. Αγαπητέ φίλες και φίλοι, πιστέψτε με, το 19 είναι μια μεγάλη χρονιά για όλους μας. Είναι μια μεγάλη χρονιά για την πατρίδα μας. Έχουμε μια τεράστια ευθύνη όλοι εμείς εδώ μέσα. Έχουμε μια τεράστια ευθύνη, γιατί όλοι μαζί, με μπροστά του Κυριάκο Μητσοτάκη και όλα τα στελέχη μας, θα προχωρήσουμε για να φέρουμε την Ελλάδα εκεί που της αξίζει και της αρμόζει. Να είστε υπερήφανοι όλοι σας που ανήκετε σε αυτή τη μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη. Να είστε περήφανοι που για μία ακόμη φορά εσείς θα βρεθούμε όλοι μπροστάριδες για να φέρουμε ξανά την Ελλάδα εκεί που πραγματικά της αξίζει. Σας κοιτάω και σας λέω να θυμάστε απλά κάποιες κουβέντες μεγάλων πολιτικών ηγετών που ανήκουν στην παράταξή μας. Η Ελλάδα δεν είναι χώρος. Η Ελλάδα είναι χώρα, είναι πατρίδα. Και ο Έλληνας ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι σπόρος που δεν πεθαίνει ποτέ ο Έλληνας. Να το θυμάστε πάντα αυτό. Καλή δημιουργική χρονιά, υγεία σε όλους σας. Συγχωρέστε μας αν εμείς έχουμε κάνει κάποια λάθη και σας έχουμε στεναχωρήσει, ταλαιπωρήσει. Αλλά πιστέψτε μας, όλοι μας εδώ μαζί ενωμένοι θα είμαστε αγωνιστές στην πρώτη γραμμή για να ξανακάνουμε πάλι εσάς όλους τους περήφανους. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ την πρώην βουλευτή του Δεκανήσου, Μίκα Ιατρίδη, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, τιμή και συγκίνηση που είμαι για άλλη μια φορά σήμερα ανάμεσά σας. Πανασολογιότατε,
Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον υπουργό μας, τον Μάκη τον Βορύδη, να ευχηθώ καλή δύναμη μαζί με τον Μάνο, τον Βασίλη, τον Αντώνη, τον Στέφανο, την Κατερίνα, τα παιδιά εδώ της τοπικής, τον πρόεδρο, πάνω απ' όλα με τον πρόεδρό μας της Νόδου Δωδεκανήσου, τον Παύλο τον Μπακύρη. Και να σε ευχαριστήσω προσωπικά και αληθινά, διότι όταν Νικός αντιμετώπισε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα με το σεισμό, εσύ μαζί με όλα τα υπόλοιπα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας απέδειξες και έδειξες όλους εμάς ότι για τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο προέχει η νησιωτική Ελλάδα, ότι πάνω απ' όλα για τη Νέα Δημοκρατία εμείς, τα παιδιά μας, οι γονείς μας, είμαστε τα νησιά μας. Ότι για τη Νέα Δημοκρατία εμείς είμαστε το Αιγαίο. Και το λέω αυτό σε μια εποχή όπου πραγματικά, όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοί μου, είναι μια εποχή που για πρώτη φορά εμείς οι Δωδεκανήσιοι, Υπουργέ, ανησυχούμε για την εξωτερική πολιτική. Ανησυχούμε για τη μυστική διπλωματία που, όπως κάθε φορά αποδεικνύεται, ότι έχει ο κύριος Τσίπρας. Και πραγματικά θεωρώ ότι η σημερινή παρουσία όλων μας σήμερα εδώ, η παρουσία όλων σήμερα εδώ, ειδικά αυτή την εκλογική χρονιά, δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη στην ΚΟ, τα στελέχη μας όλα τα Δωδεκάνησα, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε μαζί με τον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο του Μητσοτάκη, για να αναλάβουμε τις ευθύνες διακυβέρνησης της χώρας. Φίλες και φίλοι, έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει την εξουσία και θεωρώ ότι για όλους μας πλέον είναι ξεκάθαρο πως οι επόμενες εκλογές θα είναι καθοριστικές. Θα είναι μια σκληρή μάχη, διότι όπως έχουμε δει μέχρι και χθες παίζουν παιχνίδια με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αρνούνται πεισματικά να καταλάβουν ότι ήρθε η ώρα που ο λαός θα τους τιμωρήσει και θα βάλει μια μεγάλη τελεία στην καταστροφική πολιτική τους, στην αλαζονία και κυρίως στην κοροϊδία τους απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Θεωρώ ότι όλες και όλοι μαζί, σήμερα εδώ, πρέπει να αγωνιστούμε για να αποδείξουμε και να δείξουμε για άλλη μια φορά ότι η Νέα Δημοκρατία, η παράταξή μας, είναι η παράταξη των μεγάλων επιλογών. Γιατί λέμε πάντα την αλήθεια στους συμπολίτες μας. Γιατί γνωρίζουμε, για εμείς οι νησιώτες, τι θα πει να προασπιζόμαστε από εκείνους που πιστεύουν ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Γιατί πάνω απ' όλα σεβόμαστε τον κόπο και την αγωνία όλων μας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, η παράταξή μας, έχει δείξει και στο παρελθόν ότι για εμάς πάνω απ' όλα υπάρχει η Ελλάδα. Γι' αυτό σήμερα εδώ από την ΚΟ, όλοι και όλες μαζί, πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε δυνατοί, μια γροθιά, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρό μας, για να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Από εμάς όλους εξαρτάται να βάλουμε μια οριστική τελεία στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στην καταστροφική πολιτική τους και να πετύχουμε τη μεγαλειώδη και να πετύχουμε τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας με μια μεγάλη, δυνατή, αυτοδύναμη νίκη. Είμαι σίγουρη ότι ενωμένοι μπορούμε και ότι θα το καταφέρουμε. Καλή χρονιά σε όλους. Παρακαλώ τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Στέφανο Δράτου, για να χειριστούμε. Πανουσιολογιότατε, πρόεδρε της ΝΟΔΕ, πρόεδρε της Τοδυπικής, κύριε βουλευτά, κύριοι πρώην βουλευτές, υπουργέ Μάκη Βορύδη, καλώς όρισες. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά σήμερα γίνεται το αδιαχώρητο σε αυτή την αίθουσα. Αξίζουν συγχαρητήρια και ένα χειροκρότημα στην τοπική οργάνωση της ΚΟ, που κατάφερε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα και κατάφερε να συσπυρώσει τον κόσμο της ΚΟ παραμονές των εκλογών. Νιώθω περήφανος, συγκινημένος και χαρούμενος, διότι μέσα από διάφορους ρόλους επισκέπτομαι την ΚΟ και το 10 και το 12 και το 15 και βλέπω αγωνιστές οι οποίοι ποτέ δεν κρύφτηκαν, δεν φοβήθηκαν, δεν εμφανίστηκαν την τελευταία στιγμή για το μοίρασμα των θέσεων και έδιναν πάντα τον αγώνα για την ΚΟ. Την ΚΟ και τη Νέα Δημοκρατία. Και πραγματικά σας αξίζει ένα χειροκρότημα.
πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Μπορεί όλοι να έχουμε πάρει πίκρα στο παρελθόν, άλλος σε μικρότερο βαθμό, άλλος σε μεγαλύτερο, αλλά αυτή τη στιγμή μας χρειάζεται η πατρίδα, μας χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να δώσουμε όλοι τον αγώνα, να φέρουμε κοντά στην παράταξη ανθρώπους οι οποίοι ίσως έχουν απομακρυνθεί, ίσως έχουν στεναχωρηθεί, αλλά όλοι μας πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να δώσουμε τον αγώνα για την ευημερία αυτού του τόπου. Το 2014 είναι χρονιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χρονιά των Ελλήνων, είναι χρονιά της Ελλάδας, είναι χρονιά που ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα φέρει την πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Ακούσαμε, δυστυχώς ακούσαμε από συμπολίτη μας, από συμπατριώτη μας και πολιτικό οποίος εκπροσωπεί τα Δωδεκάνησα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να αμφισβητεί τα Δωδεκάνησα, τα σύνορα της Ελλάδας. Εμείς το απαντάμε λοιπόν ότι δεν συζητάμε ποτέ για το Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι καθορισμένο, τα σύνορα είναι καθορισμένα και γι' αυτά έχουν χυθεί αίμα στο παρελθόν. Είμαστε όλοι εδώ λοιπόν ενωμένοι να δώσουμε τον αγώνα για την πατρίδα μας, για τη Νέα Δημοκρατία και για το μέλλον των παιδιών μας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ευτυχισμένο, δημιουργικό και παραγωγικό 2019. Παρακαλώ τον βουλευτή Αττικής και τον μεάρχη εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας να λάβει το λόγο. Δεσιμότατε, κύριε συνάδελφε στη Βουλή, κύριε πρόεδρε της ΝΟΔΕ, κύριε πρόεδρε της ΔΥΜΤΟ, συνάδελφοι, πρώην συνάδελφοι στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, ένας φίλος μου μου είπε όταν ερχόμουν εδώ, λέει να προσέξεις λίγο τι θα πεις, γιατί αυτοί, επειδή σε αυτές τις περιοχές εδώ Δωδεκάνησα, πάντα ήταν περιοχές που έχουν Πασόκ πολύ παλιά, έχουν ΣΥΡΙΖΑ τώρα πολύ. Μην τους τα πεις έτσι πολύ δυνατά, γιατί είναι δύσκολο το περιβάλλον. Εγώ λέω λοιπόν ότι ήρθα σήμερα εδώ να σας μιλήσω ακριβώς γιατί εκεί που το περιβάλλον είναι δύσκολο, εκεί οι ιδέες είναι πιο καθαρές. Ήρθα λοιπόν εδώ ως περήφανος δεξιός να μιλήσω σε περήφανους δεξιούς. Έχετε πάρα πολλούς λόγους για να αγωνιστείτε με συνέπεια, αποφασιστικότητα, ορμή και να δώσετε όλη σας τη δύναμη προκειμένου να υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα Δωδεκάνησα όχι μία απλή ήττα, μία συντριπτική. Διότι βέβαια αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι Δωδεκανήσοι, αυτό που θα έπρεπε εδώ, ειδικά σε αυτό το νησί, να κάνουν οι κάτοικοί του, είναι να σκεφτούν μερικά απλά και γρήγορα για να τελειώνουν τη συζήτηση. Πρώτο απλό και γρήγορο, έγινε ο σεισμός. Έκανε σοβαρές και σημαντικές ζημιές.
Είμαστε 2 χρόνια μετά. Τι ακριβώς έκανε η κυβέρνηση, τι ακριβώς έκανε η κυβέρνηση για να αναστρέψει, να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές που άφησε αυτός ο σεισμός. 2 χρόνια πριν, μετά τον σεισμό, ήμουν εδώ να δω τις ζημιές. 2 χρόνια μετά περπάτησα ξανά στην ΚΟ. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα από τη μέρα του σεισμού. Είναι απίστευτο το ότι 2 χρόνια δεν έκαναν τίποτα. Τίποτα. Έχετε έναν ακόμα καλό λόγο, σημαντικό, για να στείλετε καθαρό μήνυμα. Και εδώ ακούστε, ανοίγω μια παρένθεση, θα πούμε ποιο είναι το καθαρό μήνυμα και τι όρους έχει. Αλλά έχετε ένα δεύτερο καλό λόγο. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι, προσέξτε τι σας λέω, για να υλοποιήσουν ένα εθνομηδονιστικό σχέδιο, ένα σχέδιο εκρίζωσης των ταυτοτήτων, θα αναφερθώ εκτενέστερα τι είναι όλα αυτά, αποφάσισαν και εκτέλεσαν τις ανεξέλεγκτες λαθρομεταναστευτικές ροές από τις οποίες έχει πληγεί πρωτίστως και κυρίως η ΚΟΣ. Αυτό δεν έγινε κατά λάθος. Δεν τους ξέφυγε. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Το αποφάσισαν, το οργάνωσαν, το σχεδίασαν, το εκτέλεσαν. Θα μου πει κανείς, δεν είναι σωστό, υπερβολές. Οι μεταναστευτικές ροές θα συνέβαιναν. Συνέβαιναν. Άρα γιατί λες ότι φταίνε αυτοί? Απάντηση. Ήταν ή δεν ήταν η θέση τους, η θέση με την οποία πορευτήκαμε το πρώτο εξάμηνο του 2014. Ήταν ή δεν ήταν η θέση τους ότι όλοι μπορούν να έρθουν, ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά, ότι είναι όλοι καλοδεχούμενοι και ότι σε τελευταία ανάλυση μπορούν να έρχονται και να περνάνε? Ήταν ή δεν ήταν? Ήταν. Προσφάτως θέλω να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός μας, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι του έχει κάνει σημαντικό καλό η πρωθυπουργική του θητεία, έμαθε κάτι καινούριο, ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα και ότι τα θαλάσσια σύνορα φυλάσσονται κιόλας. Αυτό το απέκτησε ως εμπειρία κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι εκείνη τη στιγμή, νόμιζε ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και ήρθαν όλοι. Όταν αφού ήρθαν όλοι, η Ελλάδα έγινε περίκλειστη, γιατί όλες οι ευρωπαϊκές χώρες όρθωσαν τείχη γύρω-γύρω από την Ελλάδα για να μην μετακινούνται περαιτέρω, τότε ανέκυψε το ζήτημα της διαχείρισης αυτών των ροών. Αλλά και τότε πώς έγινε η διαχείρισή τους? Έγινε με τρόπο ώστε αυτοί πράγματι να επιστρέφουν, αυτοί που δεν δικαιούνται ασύλου, που είναι το 70% των όσων έρχονται. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. 30% είναι πρόσφυγες, 70% είναι λαθρομετανάστες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι μια καθαρή πραγματικότητα. Είναι μια καθαρή και μη επιδεχόμενη αμφισβήτησης πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν το 70% τι σκαρώσανε? Μήπως ασχολήθηκαν με τον επαναπατρισμό τους? Όχι βέβαια, γιατί το σχέδιό τους παραμένει το ίδιο. Το αρχικό του πρώτου εξαμήνου. Όλοι εδώ. Όλοι εδώ. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Και τι κάνανε γι' αυτό?
κάνανε γι' αυτό. Δεύτερο βαθμό προσφυγής. Θεσπίσανε καθυστέρηση γι' αυτό. Μη εκτέλεση των επαναπατρισμών παρά μόνο αφού τελειώσει το σύνολο της δικαστικής διαδικασίας. Και ανοιχτά κέντρα κράτησης, ανοιχτά κέντρα υποδοχής. Τρία πράγματα λοιπόν. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο σήμερα, αυτό που ξέρετε και ζείτε, αλλά να ξέρετε ποια είναι η αιτία. Έρχεται κάποιος. Καλώς ήρθατε. Πώς σας λένε? Έτσι. Από πού είστε? Από τη Συρία. Πορτοκαλαδίτσα, μάλιστα. Υγειονομική εξέταση, βεβαίως. Ωραία, όλα καλά. Καθίστε. Θέλετε άσυλο? Μεταφραστής. Παρακαλώ. Θέλω άσυλο. Μάλιστα. Γιατί? Είμαι από τη Συρία. Καλώς. Δεν δείχνετε, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να σας το πούμε. Δείχνετε ότι είστε από την Αφρική. Αλλά δεν μπορούμε να σας το πούμε αυτό, γιατί μπορεί και να είστε από τη Συρία, αν το κρίναμε από την όψη. Αλλά ας πούμε από τη Συρία. Μάλιστα. Αίτηση. Εξέταση της αιτήσεως. Μπορείτε να μας πείτε την κεντρική λεωφόρο της Δαμασκού? Όχι. Δεν ξέρω. Μπορείτε να μας πείτε δύο μεγάλα βουνά στη Συρία? Δεν ξέρω. Μπορείτε να μας πείτε κάτι από την ιστορία της Συριακή? Δεν ξέρω. Απορρίπτεται η αίτηση. Μάλιστα. Βάλαν όμως δεύτερη επιτροπή. Αυτό μας πήρε 1,5 χρόνο, έτσι. Αυτό 1,5 χρόνο. Απορρίπτεται. Μάλιστα. Βάλαν όμως, δεν υπήρχε, αυτό είναι Σιριζέικο. Ενδικοφανή προσφυγή. Δεύτερος βαθμός. Καλώς. Πάμε στη δεύτερο βάθμια. Πάλι τα ίδια. Απορρίπτεται και η προσφυγή. Πόσο ποσοστό προσφυγών γίνεται δεκτό από τον πρώτο στο δεύτερο βαθμό? 3%. Δηλαδή 0. Όποιο είναι το αποτέλεσμα του πρώτου βαθμού είναι και του δεύτερου βαθμού. Αλλά πόσα χρόνια μας πήρε ο δεύτερος βαθμός? 2. Πόσα είμαστε τώρα? 1,5 και 2, 3,5. Σωστά. Ξεκινάμε όμως τώρα. Παροχή δικαστικής προστασίας. Διοικητικό πρωτοδικείο. Διοικητικό εφετείο. Συμβούλιο της Επικρατείας. Πόσα χρόνια είναι αυτά? 7. 3,5 και 7, 10,5, για να το απορρίψουμε τελικώς την αίτηση ασύλου. Α, εντωμεταξύ παντρεύτηκε και έκανα παιδιά. Τώρα έχει παιδιά στην Ελλάδα, δεν μπορεί να φύγει. Άρα λοιπόν, πολιτική επαναπατρισμού, 0. Δεν τα ξέρουν αυτά οι Σιριζέοι. Φυσικά και τα ξέρουν. Γιατί τα κάνουν? Τα κάνουν γιατί υλοποιούν ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο είναι ένα σχέδιο αφαίρεσης των εθνικών ταυτοτήτων. Τι σημαίνει αυτό που λέω? Σημαίνει ότι αν διαμορφώσεις πια συνθήκες, και αυτό ξεφεύγει από την ΚΟ, αυτό είναι ευρύτερο, αυτό είναι για την πατρίδα, αυτό είναι για όλη την Ελλάδα. Αν λοιπόν ξαφνικά δημιουργήσεις όρους μαζικής μετανάστευσης, ανεξέλεγκτης μετανάστευσης, στην πραγματικότητα επιτίθεσε στην εθνική ταυτότητα, στην αντίληψη που έχει το σύνολο του πληθυσμού για την ταυτότητά του. Και συνδέστε το αυτό, παρακαλώ πολύ, με το ποιο ήταν το κεντρικό πρόταγμα που είχαν στη συνταγματική αναθεώρηση. Τι θα λέγατε ότι έπρεπε να συζητήσουμε για το Σύνταγμα? Ποιο είναι το σημαντικό, το θέμα για το Σύνταγμα σήμερα για να συζητήσουν οι Έλληνες? Περάσαμε μια πτώχευση. Περάσαμε δυσμενέστατες οικονομικές συνέπειες. Τι θα έπρεπε να συζητάμε? Δεν θα έπρεπε να συζητήσουμε πώς μπορεί το Σύνταγμά μας να βελτιωθεί, ώστε να αποτρέψει στο μέλλον, αν μπορεί το Σύνταγμα από μόνο του, να αποτρέψει στο μέλλον μια τέτοια εξέλιξη, να αποτρέψει μια νέα πτώχευση? Θα έπρεπε για παράδειγμα να βάλουμε στο Σύνταγμά μας, όπως πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, θα έπρεπε να βάλουμε στο Σύνταγμά μας δημοσιονομικούς κανόνες,
όρια στα ελλείμματα που μπορεί να αποφασίζει μια κυβέρνηση. Θα έπρεπε να μπορούσουμε να το προστατέψουμε αυτό, ώστε να μην έρθει αύριο μια λαϊκιστική ανεύθυνη κυβέρνηση και μας ξαναοδηγήσει στην πτώχευση. Το πρότεινε η Νέα Δημοκρατία. Σημαντικό. Θα έπρεπε το σύνταγμά μας να πάψει επιτέλους να εμποδίζει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ώστε να πάψουμε να εξαναγκαζόμαστε να βλέπουμε τα παιδιά να φεύγουν έξω να σπουδάσουν. Και προσέξτε, να πηγαίνουν έξω να σπουδάσουν, αλλά εμείς εντωμεταξύ και για ημεδαπούς και για αλλοδαπούς να αναγνωρίζουμε τα πτυχία των ιδιωτικών πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Άρα, εσύ που έρχεσαι με πτυχίο από την Κύπρο, στο αναγνωρίζω εδώ το πτυχίο από την Κύπρο του αλλοδαπού ιδιωτικού πανεπιστημίου. Αλλά ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα μην κάνουμε, γιατί θίγονται οι ευαισθησίες της αριστεράς σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Είναι σημαντικό. Αλλά να πληρώνουν τα παιδιά, να πληρώνουν οι οικογένειες, να χαλάει το εμπορικό ισοζύγιο, αυτά όλα να γίνονται. Να λοιπόν κάτι που θα έπρεπε να αλλάξουν. Θα έπρεπε να φτιάξουμε άλλες προϋποθέσεις για τον τρόπο μέσα στο Σύνταγμα, που θα κρίνουμε για παράδειγμα το δάσος. Και να μην πηγαίνουμε στους 45 και ψάχνουμε τις αεροφωτογραφίες του 45 την ώρα που έχουν υπάρξει πια οικισμοί το 2018 και λέμε πηγαίνω εγώ στον πράσινο λόφο στην Αρτέμιδα και μου λένε ότι εκεί είναι δάσος και εκεί δεν υπάρχει και ούτε κλαράκι. Θα έπρεπε επιτέλους να δούμε και να επιτρέψει στο Σύνταγμά μας αναθεωρήσεις που να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Από όλα αυτά τα σημαντικά, ο ΣΥΡΙΖΑ τι δέχτηκε στη συνταγματική αναθεώρηση? Το τίποτα. Αλλά ποιο ήταν το μείζον? Ο χωρισμός εκκλησίας και κράτους, το ουδετερόθρησκον. Αυτό ήταν το μείζον. Η μεγάλη και η εμβληματική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνταγμα είναι η θρησκευτική ουδετερότητα. Τους ρωτάς λοιπόν, τι είναι αυτό, τι εννοείται, γιατί το ζητάτε αυτό? Λέει, μα ο καθένας πρέπει να έχει δικαίωμα να έχει την πίστη του. Α, και δεν την έχει. Γιατί το άρθρο 13 προστατεύει την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως για όλα τα γνωστά δόγματα. Και επομένως, πού υπάρχει ζήτημα εδώ? Υπάρχει κάποιος που θέλει να ασκήσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα, μουσουλμάνος, εβραίος, καθολικός, και του το εμπόδισε σε κάτι το κράτος? Υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, είναι άθεος, και κάποιος, αυτός ο κάποιος, υπέστη δυσμενή μεταχείριση γιατί είναι άθεος? Υπάρχει αυτό? Όχι. Τότε τι είναι αυτό που θέλετε να βάλετε? Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Φίλης, εδεσιμότατε, απεπειράθη να αλλάξει το μάθημα των θρησκευτικών. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με το άρθρο 3, ούτε με το άρθρο 13. Έχει να κάνει με το άρθρο 16. Στο άρθρο 16 το κράτος έχει μια υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Την καλλιέργεια της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως των ελληνοπαίδων. Όταν καλλιεργεί, έχει την υποχρέωση στην καλλιέργεια της εθνικής συνειδήσεως, όχι μιας οποιασδήποτε εθνικής συνειδήσεως, όχι την καλλιέργεια της ιαπωνικής εθνικής συνειδήσεως ή της γαλλικής εθνικής συνειδήσεως, την καλλιέργεια της ελληνικής εθνικής συνειδήσεως. Και όταν έχει την υποχρέωση την καλλιέργεια της θρησκευτικής συνειδήσεως, όχι μιας οποιασδήποτε θρησκευτικής συνειδήσεως, την καλλιέργεια της χριστιανικής ορθοδόξου θρησκευτικής συνειδήσεως. Ο κύριος Φιλής είπε, όχι, θα καταργήσω το μάθημα των θρησκευτικών και θα το αντικαταστήσω με θρησκειολογία. Δηλαδή τι? Ένα μάθημα που απλώς τα παιδιά θα μαθαίνουν τι λένε οι θρησκείες. Μα το μαθαίνουν στα σημερινά θρησκευτικά. Αυτό το μαθαίνουν. Αλλά όχι όμως
δεν ήθελε να έχει το μάθημα ομολογιακό χαρακτήρα, δηλαδή στοιχεία διδασκαλίας της χριστιανικής ορθοδόξου πίστης. Προσέφυγε κατά της υπουργικής αποφάσεως αυτής η Εκκλησία και γονείς, σύλλογοι γονέων, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και εξεδόθη μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακύρωσε την απόφαση φίλη για θρησκειολογία. Πού στηρίχτηκε? Στο ότι στην Ελλάδα, με βάση το Σύνταγμα, υπάρχει επικρατούσα θρησκεία. Η επικρατούσα θρησκεία είναι η χριστιανική ορθόδοξη, και γι' αυτό το λόγο το κράτος έχει υποχρέωση να καλλιεργεί στους χριστιανούς ορθοδόξους την χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Και αυτό το κάνει μέσα από το μάθημα των θρησκευτικών. Αυτό είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο κύριος Φίλης στεναχωρήθηκε. Και αυτό δυστυχώς οδήγησε στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που είπατε. Πήρε κιλά. Και στεναχωρούμενος ο κύριος Φίλης έπεισε τον κύριο Τσίπρα ότι το μείζον ζήτημα και αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους, ώστε πια να μην μπορεί το Συμβούλιο της Επικρατείας να επικαλεστεί το ότι υπάρχει επικρατούσα θρησκεία και άρα να ανοίξει ο δρόμος για αυτή την αλλαγή. Θα είναι άραγε η μόνη αλλαγή, δηλαδή μόνο τα θρησκευτικά, ή επεκτείνεται και σε άλλα? Στα νοσοκομεία μας, στις αίθουσες νοσηλείας, υπάρχει ο εσταυρωμένος. Στις σχολικές αίθουσες υπάρχει η εικόνα του Ιησού Χριστού. Στα δικαστήριά μας, οι δικαστές μας απονέμουν κρίση έχοντας από πίσω τους την εικόνα του Ιησού Χριστού να τους φωτίζει να κρίνουν ορθά. Εάν το κράτος είναι ουδετερό θρησκό, μπορεί ένας οποιοδήποτε να σηκώσει το χέρι του και να πει «Εγώ παρακαλώ αυτές τις εικόνες, δεν θέλω να τις βλέπω. Κατεβάστε τις». Λιδωρήθηκα γιατί είπα ότι ακόμα και ο εορτασμός των Χριστουγέννων δημοσίως θα τεθεί σε αμφισβήτηση. Λιδωρήθηκα γιατί μου λέγανε σιγά μην έρθουν τώρα οι Σιριζέοι να απαγορέψουν τα Χριστούγεννα. Δεν είπα ποτέ ότι δεν θα γιορτάζουμε ιδιωτικώς τα Χριστούγεννα. Δεν είπα ποτέ ότι δεν θα πηγαίνουμε στην εκκλησία τα Χριστούγεννα. Είπα όμως οι δήμαρχοι θα μπορούν να παραχωρούν δημόσιο χώρο για τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Γιατί στην λαϊκή Γαλλία αυτό απαγορεύεται. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το νόημα της παρεμβάσεως αυτής. Φυσικά, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Και δεν πρόκειται να γίνει, γιατί για να γίνει και να αλλάξει το Σύνταγμα, χρειάζεται μία πλειοψηφία των 180. Μία πλειοψηφία που η Νέα Δημοκρατία ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συμβεί ποτέ αυτό. Η χώρα μας έχει θρησκεία, υπερασπιζόμαστε τις θρησκευτικές μας αξίες, η Ελλάδα είναι χριστιανική και ορθόδοξη και αμυνόμαστε γι' αυτό. Αλλά, θέλω να σας το συνδέσω τώρα με το προηγούμενο. Γιατί ακούστε, βεβαίως συζητάμε για τα μεγάλα ζητήματα της οικονομίας. Βεβαίως συζητάμε για τα ζητήματα της εγκληματικότητας, για τα ζητήματα της μετανάστευσης, για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Αλλά να ξέρετε όμως, η πραγματική και μεγάλη δύναμη, η μάχη που δίνουμε, το πραγματικό περιεχόμενο της πολιτικής μας μάχης
είναι κυρίως η υπεράσπιση των δύο μεγάλων εννοιών και αξιών στις οποίες πιστεύει η παράταξή μας. Ελλάδα και Ορθοδοξία. Γι' αυτά παλεύουμε, γι' αυτά υπερασπιζόμαστε, γι' αυτά αγωνιζόμαστε. Αυτό είναι το μεγάλο περιεχόμενο της μάχης μας. Σας το συνδέω με το προηγούμενο. Γιατί στην πραγματικότητα το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και όλης αυτής της νέας αριστεράς, η οποία έχει τη ρίζα της στο Μάη του 68, έχει τη ρίζα της ουσιαστικά στα εθνομηδενιστικά κινήματα, είναι η εκρίζωση των ταυτοτήτων. Οι πολίτες δεν πρέπει πια να έχουν ταυτότητα εθνική. Δεν πρέπει πια να έχουν συνείδηση εθνική. Δεν πρέπει πια να έχουν συνείδηση θρησκευτική. Τι πρέπει να έχουν? Μόνο πλούσιοι και φτωχοί. Μόνο ταξική συνείδηση. Ό,τι εμποδίζει τη συγκρότηση αυτής της ταξικότητας, που στο μυαλό της αριστεράς είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας, είναι εχθρικό και δεν τους επιτρέπει να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους. Πρέπει να σκοτωθούν όλες οι ταυτότητες, όλες οι συνειδήσεις, όλο το περιεχόμενο, το ηθικό και πολιτιστικό των ατόμων, για να μπορέσουν να επικρατήσουν. Αλλιώς δεν μπορούν. Γι' αυτό, τρίτη επίθεση, δείτε μια τρίτη επίθεση σε μια τρίτη ταυτότητα, η ταυτότητα φίλου. Άνδρας, γυναίκα. Τι έχει ψηφιστεί και ισχύει σήμερα? Ισχύει σήμερα η αλλαγή της ταυτότητας φίλου σύμφωνα με την ατομική βούληση ενός εκάστου. Όπως με βλέπετε, μπορώ να πάω στο δήμαρχο, όπως είμαι τώρα, και να ζητήσω την αλλαγή φίλου, γιατί αισθάνομαι γυναίκα. Γελάμε, αλλά αυτό είναι μια τεράστια μετάβαση στον τρόπο που κάποιος καταλαβαίνει ακόμα και την πιο βασική βιολογική του πραγματικότητα, του φίλου. Γιατί αυτή η επίθεση στο φίλο? Γιατί ακόμα και αυτό πρέπει να χτυπηθεί. Όλες οι ταυτότητες πρέπει να εκριζωθούν. Αυτό είναι ο εθνομηδενισμός. Πρέπει ό,τι συγκροτεί τον εαυτό σε επίπεδο πολιτισμού και αξιών να χτυπηθεί. Και αυτό είναι ένα σχέδιο που υλοποιεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, ναι βεβαίως, όλα τα σημαντικά και μεγάλα για την οικονομία, για όλες αυτές τις πολύ σημαντικές για όλες μας παραμέτρους της πολιτικής, αλλά μην χάνετε τη μεγάλη εικόνα από τα μάτια σας. Αυτή είναι η μεγάλη σύγκρουση. Αυτό είναι ο μεγάλος πολιτιστικός πόλεμος που διεξάγεται. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Όχι για κάτι λιγότερο. Τώρα θα μου πει κανείς, ο λαός μας που τους εξέλεξε δεν τα ξέρε αυτά. Ήθελες να το ρωτήσεις αυτό? Δεν τα ξέρε αυτά. Ακούστε τι γίνεται εδώ. Δημοκρατία. Σπουδαίο πράγμα. Εξαιρετικό πολίτευμα. Γιατί? Γιατί ο λαός έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τους ηγέτες του. Δίνεται αυτή η ελευθερία, την οποία υπερασπιζόμαστε και τιμάμε, στους πολίτες να επιλέξουν τους αρχηγούς τους. Καθιστά, εμένα που σας μιλώ, υπόλογο απέναντί σας. Πρέπει την επόμενη φορά που θα έρθω να σας μιλήσω, να σας πω τι έκανα εγώ για όλα αυτά που σας λέω. Είμαι υπόλογος και με κρίνετε. Σπουδαίο.
Αλλά μαζί με αυτή την ελευθερία η δημοκρατία μεταφέρει ένα βάρος στους πολίτες. Μία ευθύνη. Ελευθερία και ευθύνη μαζί. Ελευθερία χωρίς ευθύνη ίσον ΣΥΡΙΖΑ. Ίσον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, προσέξτε, γιατί το λέω. Έχει τεράστια σημασία να ακούν οι πολίτες προσεκτικά. Πώς εξέλεξαν το ΣΥΡΙΖΑ? Η χώρα πτώχευσε. Υπήρχε μια βαρύτατη περίοδος δημοσιονομικής προσαρμογής που έπρεπε να μαζευτούν τα δημόσια οικονομικά και επευλήθησαν βαριά μέτρα στους πολίτες. Σε όλα τα επίπεδα. Πολίτες τι έκαναν εκείνη τη στιγμή? Υπήρχε κάποιος που φώναζε. Υπήρχε κάποιος που φώναζε. Έλεγε, μην τους ακούτε. Εγώ, αν με εκλέξετε, θα καταργήσω τον ένφια. Είχαν στεναχωρηθεί οι πολίτες με τον ένφια. Τους έλεγε ότι θα τακτοποιήσει και τα δάνεια. Θα τους τα χαρίσει και τα δάνεια. Συσάχθεια. Συσάχθεια. Τους έλεγε για τις συντάξεις. Τους έλεγε για τους μισθούς. Όλα αυτά τα έλεγε πολύ δυνατά ο κύριος Τσίπρας. Και οι πολίτες τα άκουγαν. Έλεγε όμως κι άλλα. Πιο χαμηλόφωνα. Έλεγε ότι η άποψή του για τις παράνομη μετανάστευση είναι ότι πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα και να έρθουν όλοι. Το έλεγε αυτό. Πιο σιγά. Αλλά το έλεγε. Έλεγε ότι η άποψή του για τη Μακεδονία είναι ότι δεν τον πειράζει καθόλου το να δώσουμε το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Το έλεγε. Έλεγε ότι θέλει να χωρίσει την Εκκλησία από το κράτος. Και αυτό το έλεγε. Το έλεγε σότο βότσε, χαμηλόφωνα. Το έλεγε πιο γλυκά. Κι έτσι οι πολίτες τι κάνανε? Ακούσαν αυτά που έλεγε δυνατά και τους άρεσαν. Κάναν πως δεν ακούσαν ή και δεν ακούσαν τα πιο χαμηλόφωνα που δεν τους άρεσαν. Το αποτέλεσμα είναι, από αυτά που τους άρεσαν δεν έκανε τίποτε, από αυτά που δεν τους άρεσαν τα έκανε όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν προσέχεις. Και τελειώνω λέγοντας ότι κάποια στιγμή με τους συμπολίτες μας πρέπει να κάνουμε μια πολύ έντιμη και καθαρή συζήτηση. Πολύ έντιμη και πολύ καθαρή, με πολύ σεβασμό στις απόψεις τους, με πολύ αγάπη, αλλά και με μια κάποια αυστηρότητα στη συζήτηση. Η αυστηρότητα τιμά τους πολίτες, ως έλογα όντα. Είναι όριμη, είναι έλογη και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση. Και υπάρχει μια παράταξη, η οποία έχει μια διαχρονική πορεία. Έχει μια ιστορία. Η οποία με έναν τρόπο βρίσκεται πάντοτε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Είναι χάρη στο αίμα των παππούδων μας, χάρη στο αίμα των πατεράδων μας και των παππούδων μας, που η Ελλάδα δεν υπέστη τη μοίρα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Οι παππούδες μας με τους αγώνες τους κράτησαν την Ελλάδα ελεύθερη στο δημοκρατικό κόσμο. Και αυτή την ιστορία πρέπει να την θυμόμαστε και να την τιμάμε. Οι άλλοι μας έλεγαν τι ωραίο που είναι το σοβιετικό καθεστώς. Και προσέξτε, αυτό μας το έλεγαν και μέχρι το 1990. Δεν μας το έλεγαν μόνο το 40, μας το έλεγαν μέχρι το 90. Είναι η επιλογή μιας παράταξης και ενός ανθρώπου η οποία
ενέταξε την Ελλάδα στη συμμαχία των πιο ισχυρών χωρών του κόσμου. Είναι η επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, η παράταξη αυτή, η άλλη, μας έλεγαν, το θυμάστε αυτό το ωραίο, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Θυμάστε αυτό. Και είναι επίσης η παράταξη δική μας με έναν άλλο αρχηγό, η οποία την ώρα που έβλεπαν όλη την κρίση να έρχεται βγήκε στους Έλληνες και είπε: ακούστε, δεν θέλω να κάνουμε κάτι σκληρό, δεν θα κάνουμε κάτι ακραίο, θα κάνουμε κάτι που θα αποφύγει όμως την πτώχευση. Θα παγώσουμε τους μισθούς στο δημόσιο. Δεν θα τους μειώσουμε, θα τους παγώσουμε. Τους μισθούς στο δημόσιο για μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια είχε πει, δεν θυμάμαι, και να παγώσουμε και τις προσλήψεις. Δεν θα κάνουμε απολύσεις, προσλήψεις δεν θα κάνουμε. Και έτσι θα αποφύγουμε την πτώχευση. Εκείνη την ώρα η άλλη παράταξη είπε: μην τον ακούτε αυτόν, είναι εκπρόσωπος του κεφαλαίου και λεφτά υπάρχουν. Οι συμπολίτες μας πίστεψαν ότι λεφτά υπάρχουν και εν συνεχεία η χώρα πτώχευσε. Και βεβαίως και οι μισθοί κοπήκανε και οι συντάξεις κοπήκανε και απολύσεις γίνανε. Προσέξτε, αφού τα έχεις κάνει όλα αυτά ένας άνθρωπος, τώρα λέω, ένας ψηφοφόρος, ο οποίος κάνεις διαχρονικά αυτά, δεν πας στο σπίτι σου να πεις: εσύ, από λάθος σε λάθος πάμε, μήπως να το ξανασκεφτούμε, μήπως οι ιδέες είναι λάθος, μήπως κάτι δεν έχω καταλάβει καλά. Οπ, δεν κάνανε αυτό. Τι κάνανε? Ψάξανε να βρούνε τον επόμενο ψεύτη, τον επόμενο λαϊκιστή, τον επόμενο παραμυθατζή, τον επόμενο ανεύθυνο. Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα βρήκανε σε υπερθετικό βαθμό στον Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι ότι το καταφέρανε και μας οδήγησαν πλέον εδώ. Άρα λοιπόν θέλω να έχετε καθαρό μπροστά σας στο 2019 τι έχουμε να κάνουμε. Το 2019 είναι μια πολύ κρίσιμη και σημαντική χρονιά. Είναι η χρονιά που μετά από 4 χρόνια εμπειρίας, και βάλε 4,5 πάλι, εμπειρίας της πρώτης φορά αριστερά, ένα μόνο καλό μπορεί κανείς να θυμηθεί ως αποτέλεσμα, ως προϊόν αυτών των 4 χρόνων. Ότι με την εμπειρία που απέκτησε ο λαός μας στις εκλογές που έρχονται θα πει: ποτέ ξανά αριστερά, ποτέ ξανά αριστερά. Αυτό θα είναι το μήνυμα των εκλογών. Και δεν μιλάμε μόνο για μια εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει πει ωραία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδιώκουμε στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ιτηθεί μόνο για αυτά που έκανε, αλλά κυρίως να ιτηθεί για αυτά που πιστεύει. Αυτή είναι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η ήττα των ιδεών της αριστεράς. Αυτό είναι το αντικείμενο των επόμενων εκλογών. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας εκλογικές αναμετρήσεις. Έχουμε αναμετρήσεις στην αυτοδιοίκηση, έχουμε αναμετρήσεις στις ευρωεκλογές, έχουμε αναμετρήσεις στις βουλευτικές εκλογές. Και τι είναι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας και στα 3 επίπεδα. Θέλουμε στα 12 στις περιφερειακές εκλογές νικητή η
ισχυρό το Χατζημάρκο. Τον θέλουμε να είναι ξανά ο Περιφερειάρχης του Δεκανήσου. Θέλουμε καθαρό μήνυμα στις ευρωεκλογές και κυρίως και πάνω απ' όλα. Θέλουμε καθαρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το στοίχημα, αυτός είναι ο αγώνας μας. Να είστε περήφανοι για τις ιδέες μας, για τις αξίες μας, για τους αγώνες μας, για την ιστορία μας, για την παράδοσή μας, για τους αρχηγούς μας. Προχωράμε μαζί στη νίκη, ενωμένοι. Αυτό είναι το χρέος μας το επόμενο διάστημα. Καλό αγώνα, καλή δύναμη, καλή νίκη. Να είστε καλά. Thank you.